Κάπνος βγάζει ο Κινέζος πρόεδρος με την απίστευτη διαφθορά στον Κινέζικο στρατό. Ο Σι εξοργίστηκε με τους πυράβλους γεμάτους με νερό αντί για καύσιμο, ενώ απομάκρυνε και 10 στρατιωτικούς αρχηγούς μόνο το τελευταίο εξάμηνο. Αμερικανοί πράκτορες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως οι μαζικές απομακρύνσεις στρατιωτικών αρχηγών στο Κινέζικο στρατό μετά από πρωτοβουλία του Κινέζου Πρόεδρου Σι Τζιπίνκ έγιναν αφότου αποκαλύφθηκαν στη χώρα πολλές περιπτώσεις διαφθοράς εντός των ενόπλων δυνάμεων του Πεκίνου. Περιπτώσεις οι οποίε υπονομεύουν τι προσπάθειε του Κινέζικου στρατού να εξυγχρονιστεί και να βελτιώσει τη θέση του σε έναν πιθανό μελλοντικό πόλεμο. Αναλυτικότερα, η διαφθορά εντό των πυραυλικών δυνάμεων τη Κίνα είναι τόσο μεγάλη που η Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών πιστεύει ότι τα επόμενα χρόνια ο Κινέζο ηγέτη Σιτζιπίνγκ θα αναγκαστεί να μην πραγματοποιήσει κάποια σημαντική στρατιωτική ενέργεια. Σύμφωνα με τι Αμερικανικέ Αναφορέ, τα αποτελέσματα τη διαφθορά περιλαμβάνουν πυράβλου γεμάτου με νερό αντί για καύσιμο ή τεράστια πεδία με σειλό πυράβλων στη Δυτική Κίνα, τα υγρά των οποίων δεν λειτουργούν όπω πρέπει και κατ' επέκταση, όλοι οι πύραβλοι σε αυτά τα σύλλο δεν μπορούν να εκτοξευθούν σωστά. Οι Ηνωμένε Πολιτείε εκτιμούν πω το σοβαρό επίπεδο διαφθορά εντό του Κινέζικου στρατού είχε ω αποτέλεσμα τη μείωση τη αυτοπεποίθηση αναφορικά με τι Κινέζικε στρατιωτικέ δυνατότητε, ειδικά εντό των Κινέζικων πυραυλικών δυνάμεων. Παράλληλα, οι αρνητικέ επιδράσει τη διαφθορά αναγκάζουν το ΣΥ να καθυστερήσει κάποιε από τι σημαντικότερε προτεραιότητε του Πεκίνου στον εξυγχρονισμό των κινέζικων ενόπλων δυνάμεων. Του τελευταίου 6 μήνε, οι κατηγορίε για διαφθορά είχαν ω αποτέλεσμα την απομάκρυνση περισσότερων από 10 αξιωματούχων ασφαλεία, νούμερο ρεκόρ στη σύγχρονη στρατιωτική ιστορία τη Κίνα. Πάντω, οι Αμερικανοί πράκτορε τόνισαν πω η Αμερική δεν πρέπει να επαναπαυτεί. Το γεγονό πω ο ΣΥ λαμβάνει δραστικά μέτρα για να αντικαταστήσει αυτού του αξιωματούχου με πιστότερου στρατιωτικού αρχηγού, δείχνει πω η διαφθορά όχι μόνο δεν τον έχει αποδυναμώσει, αλλά τον έχει προτρέψει να αυξήσει την πειθαρχία και την αποδοτικότητα εντό του στρατού του. Με αυτόν τον τρόπο, προετοιμάζει τι Κινέζικε Ένοπλε Δυνάμει για έναν επερχόμενο πόλεμο μεγάλη διάρκεια. Να σας ενημερώσουμε βέβαια πως οι αναφορές αυτές δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν, όπως επίσης να τονίσουμε πως οι μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχουν καλό παρελθόν με τις κατασκοπίες τους εντός της Ασιατικής χώρας. Λάβετε υπόψη πως η Washington αρκετές φορές στο παρελθόν τα έχει βάλει με τους Αμερικανούς πράκτορες επειδή αυτοί αδυνατούσαν να κατασκοπεύσουν τον στενό κύκλο του Xi Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.